Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών. 26 Μαΐου έχουμε τις αυτοδικητικές. Μπορεί να έχουμε και καμιά έκπληξη να έχουμε και εθνικές. Έτσι που πάνε τα πράγματα καθημερινά διαβάζουμε και διαφορετικές απόψεις. Δεν αποκλείεται να τις έχουμε τετραπλές. Προς το παρόν έχουμε τριπλές και μάλιστα διάβασα προχθές ότι θα έχουμε και δύο διαφορετικά δωμάτια για τις κάλπες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν λέγαμε στον παππού ή στη γιαγιά να πάει και του λέγαμε θα πας εκεί θα κάνεις αυτό, άντε να του πεις τώρα ότι θα πάει στη μια κάλπη, θα πάει στην άλλη, θα ξαναγυρίσει, θα ξανακάνει. Ας είναι. Αυτά ελπίζω να μην δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα, γιατί εγώ θεωρώ το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτές τις εκλογές την αποχή. Και θα συνεχίσω να το λέω προσωπικά, η προσωπική μου άποψη ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μην αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για σας. Λένε ότι η αποχή, η αποχή και η αποχή. Έχω μπροστά μου ένα χάρτη από Κυριακάρικη Εφημερίδα που λέει πώς ήταν η αποχή ή η συμμετοχή σε εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στις τελευταίες εκλογές είχαμε 56% συμμετοχή. η Αγγλέζοι 68, η Σουηδοί 85, οι Γερμανοί 77, η Ιταλία 76. Αυτό όμως είναι ένα τραγικό φαινόμενο της εποχής και τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε και όσοι μπορούμε να σας πείσουμε να πάτε να ψηφίσετε. Μπορεί να είστε απογοητευμένοι, μπορεί, 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 αλλά μην αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για σας. Απόψε έχω ένα εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος κάθε φορά που βγαίνει στην τηλεόραση βγάζει και κάποιο θέμα γιατί δεν μασάει τα λόγια του. Μιλάει ίσια, σταράτα, Έχουμε πολλές φορές κάποια στιγμή στο facebook είχαμε συνομιλήσει και είχα τις αντιρρήσεις μου πάνω σε κάτι που έλεγε. Όμως είναι ειλικρινής, ευθύ και είναι και ένα γνήσιο πολιτικό όρο. Κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης ο Κρυσοτάκης. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ε, τηλεθεατές μας. Απανταχού της Κρήτης. Απανταχού. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι αύριο ή μεθαύριο εξαγγέλλεται το συνδυασμό σας για την περιφέρεια Κρήτη. Αύριο, το μεσημέρι στις 12, μια συνέντευξη τύπου που θα παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές του προγράμματος και ένα μέρος του ψηφοδελτίου στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου και το όνομα αυτού... Μπορούμε να το αποκαλύψουμε απόψε? Βέβαια, γιατί δεν είναι κρυφό. Ξαστεριά, mm. ανατροπή στην Κρήτη. Mm. Και το ξαστεριά νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, διότι δεν το βάλαμε για να είναι... Να πω την έκφραση πιασάρικο, mm. αλλά το βάλαμε γιατί όταν το σκοτάδι είναι βαθύ, εκείνο που ψάχνεις είναι το φως. Και είναι βαθύ το σκοτάδι σε μια χώρα που διάγει από το 2010 έω το 2019 μια περίοδο, η οποία ε, το κυριό της χαρακτηριστικό είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός έχει έρθει μέσω των μνημονίων, το πρόγραμμα δηλαδή του νεοφιλελευθερισμού είναι τα μνημόνια, Τρία ή τέσσερα, δεν μαλώνουμε σε αυτό. Αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι παρά το ότι έχει ε, καθημαχθεί η ελληνική κοινωνία και η οικονομία, κυρίως τα χαμηλά στρώματα, περισσότερο αυτά, ε, θα σας πω ότι το χρέος μεγαλώνει είτε ως απόλυτος αριθμός, είτε ως ε, ένα ποσοστό απέναντι στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Και αυτό δεν το λέω ότι είναι το μόνο, αλλά λέω ότι είναι σημαντικό, ενδεικτικό, αλλά και τροχιοδεικτικό. Αυτό λοιπόν ε, για την Ξαστεριά. Ναι. Τώρα να πάμε παρακάτω. Να πούμε το εξή: Ότι ε, εγώ θα ήθελα να πάμε και λίγο πιο πίσω, πριν φτάσουμε στην αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια, να πάμε λίγο πιο πίσω. Είσαστε από του λίγου που δεν ψηφίσατε το τελευταίο μνημόνιο. Ναι, και α πούμε το πληρώσατε πολιτικά για ένα διάστημα. Ε, όχι, δεν πλήρωσα Θε τίποτα. Αρχών. Διότι εγώ δεν είχα στην τσέπη μου ή από τον πατέρα μου ή από τη δουλειά μου κάποια προνόμια και τα έδωσα. Δηλαδή, το να είσαι εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό βουλευτής και να πεις ότι κάνω αυτό που θεωρώ σωστό για τον ελληνικό λαό δεν είναι κάτι περίσσιο, είναι υποχρέωση. Mm. Άρα, δεν μου χρωστάει κανείς. Ελπίζω να μην χρωστάω και εγώ σε κανένα. Αλλά δεν είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε κανείς να πάρει μετάλλιο. Αντίθετα, αυτοί που δεν έκαναν αυτό που πίστευαν ή αυτό που είναι σωστό, αλλά αυτό είναι υποκειμενικό. Ε, νομίζω ότι εκείνοι ε, χρωστάνε και αυτό όμως δεν θα το πω εγώ, αλλά θα το δείξει στο μέλλον η ιστορία. Κύριε Κρυζοτάκη, πόσα χρόνια είσαστε ε, πολιτικοποιημένος στην αριστερά από φοιτητής. Αν πω. Ε, δεν δε, δε θα και, μετρήσουμε να βάλουμε και, την ηλικία. Ναι, και ναι, θα βγάλουμε ναι. την ηλικία. Και το, δεύτερο, και το δεύτερο είναι. Είναι τέσσερι δεκαετίε. Και, λοιπόν, και, και εκείνο που θα πω είναι ότι δεν είναι μόνο το θέμα της... Ε, ηλικίας που θα πει κανείς, α, είναι πολύ, ότι μπορεί και να μην το πιστεύει κανείς. Ναι, όλα αυτά τα χρόνια χωρίς διάλειμμα. Στο, στον συγκεκριμένο χώρο. Στον ε, χώρο της αριστεράς. Ναι. Ε, νομίζω με το ίδιο, με την ίδια αντίληψη, όχι η αριστερά να είναι κάτι που είναι το κόμμα, αλλά η αριστερά να είναι κάτι που στην κοινωνία ε, έχει αυτό που λέμε αντίδραση στο στραβό και μια προσπάθεια για μια αλλαγή ανάμεσα στο για ένα κόσμο δίκαιο και στο ένα κόσμο πιο δίκαιο. Δεν είναι το ίδιο. Έχει μεγάλη μετά, διαφορά. Ε, υπάρχουν κάποιοι που λένε: Δεν θέλω απόλυτο δίκαιο, εγώ θέλω ένα, καλ, μια καλύτερη. Σας λέω λοιπόν ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ε, ε, οπωσδήποτε θα είστε επικραμένος και στεναχωρημένο που το κόμμα που τόσα χρόνια υποστηρίξατε. Ναι, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, εσεί θεωρείτε ότι, τον εαυτό σας, ότι είστε αριστερό και όχι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική που ακολουθεί. Ναι, ε, δεν θέλω να μπω στη λογική ότι ε, είμαι εναντίον κάποιου. Εγώ θέλω όχι από αντίθεση, αλλά από θέση να βγει η αντίθεση. Μάλιστα. Και λέω ότι είναι σαφέ και όχι μόνο για λόγου ε, αυτοί έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια. Λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια άσπρο και μια στιγμή ψήφισαν μαύρο. Αλλά κυρίως θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι σωστό, δεν ε, αποδίδει. Ε, θα έλεγα με μια κουβέντα ότι αυτό που μας έλεγαν ότι θα πάθουμε εάν δεν. Ε, μάλλον αυτό που μα έλεγαν ότι θα πάθουμε αν πάμε στην κόντρα, mm. το παθαίνουμε επειδή είμαστε πυθύνοι. Δηλαδή η χώρα ε, γλιστρά, καταραίει, έχει πτωχεύσει, αλλά δεν το έχει παραδεχτεί. Αυτό είναι χειρότερο από το να το Η αλήθεια πάντα είναι ε, λυτρωτική και λέω ότι αυτή είναι η πικρία μου. Δεν είναι η πικρία μου στον Τάδε ή στον Δίνα ή στο γιατί εγώ δεν και ο άλλος δεν ξέρω τι, δηλαδή διότι αυτά νομίζω ότι εκτός των άλλων είναι και μικρότητες, αλλά το βασικό είναι τι γίνεται με την πορεία της κοινωνίας και της χώρας. Δεν λέω της χώρας ή της κοινωνίας, της κοινωνίας και της χώρας μαζί. Να σας πω κάτι για να το συνδέσουμε αυτό που φαίνεται να είναι γενικό πολιτικό και δείχνει να μην έχει καμιά σημασία ή σύνδεση με το αυτοδιοικητικό διότι εμεί κατεβαίνουμε τώρα και είμαι επικεφαλή τη Ξαστεριά Ανατροπή στην Κρήτη. Για την περιφέρεια στις, Κρήτης. Στι, ναι. Στην περιφέρεια, άρα στην αυτοδιοίκηση. Ναι. Να σα πω λοιπόν δύο πράγματα για να μιλήσουμε. Κάτι είπατε και για είδηση. Η ε, είδηση δεν είναι κάτι το που κάνει μπαμ και κρύγνεται, Όχι. αλλά μπορεί να είναι και κάτι το οποίο επισυμβαίνει και είναι αποκλειμένο. Περίπου ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξης έχει χαθεί στα χρόνια του Μνημονίου από τις περικοπές που έχουν γίνει στην αυτοδιοίκηση. Έχει χάσει δηλαδή η αυτοδιοίκηση. Σε αριθμούς. Ε, είναι κάποια δίς, ε, είναι ε, δηλαδή μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή, ε, ε, ή να το, πω, να το πω καλύτερα. Είναι ένα δυς, ένα, ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και κάτι, στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης από yeah. το 10 ως το 19 και αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει απαρατήρητο διότι αυτοί που το ξέρουν δεν το λένε και αυτοί που δεν το ξέρουν ε, δεν μπορούν να ασχοληθούν με αυτό. Αυτό λοιπόν ξέρετε τι θα έπρεπε να είναι. Ένα από τα πρωτάγματα, δεν λέω το, το ένα και μοναδικό αλλά λέω ένα από τα πρώτα. Η ε... διεκδίκηση αυτών των ποσών. Όχι, ή... το πρώτο έγινε mm. και αυτό είναι αρνητικό. Ε, δεύτερον, πώ θα το διεκδικήσουμε. Και τρίτον, πώ παρουσιάζουν όλοι τα προγράμματα του είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο βαθμό, όταν αυτό δεν το λαμβάνουν υπόψη και δεν λένε στον κόσμο: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να κάνω αυτά που θα έπρεπε να κάνω. Και με αυτό που λέω, δεν το λέω για να αθώσω. Ότι δηλαδή δικαιολογημένοι είναι, αφού του κόψαν το άρθρο, τι να κάνουν. Αδικαιολόγητοι είναι όμω, διότι δεν το πάλεψαν, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η κοντινότερη στον πολίτη εξουσία. Και αν δεν είναι διεκδικητική, δεν είναι αυτοδιοίκηση. Ναι, θα σε ενοχλεί να κάνω μια πολιτική τοποθέτηση, να μου κάνετε μια πολιτική τοποθέτηση πάνω στην παρούσα κατάσταση, στην κεντρική πολιτική. Ναι. Η δημοσκοπική δημοσιοποιη... κατάρρευση που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ ε, δίνει την εντύπωση ότι η δεξιά πολιτική, έτσι την ονομάζετε εσεί, ότι έχει πάει λίγο προ τα δεξιά, ε, ο, ο απλό πολίτη σκέφτεται, μα γιατί να ψηφίσω σε ένα που, είσαι για, ε, που είσαι, ε, δεν είσαι καθαρό και να μην ψηφίζει το δεξιό, αφού την ναι. ίδια πολιτική μου το έλεγε προηγουμένω ένα άνθρωπο, ένα απλό άνθρωπο. Μου λέει Αφού ακολουθεί ο Τσίπρα την πολιτική του Μισοτάκη, γιατί δεν ψηφίζει με Μισοτάκη, που την ξέρει και καλύτερα. Επειδή προσέχω κάθε φορά τι, τι λέει ε, ο συνομιλητή μου, πρόσεξα ιδιαιτέρω αυτό που είπατε στην αρχή, ότι η αποχή είναι μεγάλη, ότι δεν πάει ο κόσμο να ψηφίσει. Και εγώ θα έλεγα συμφωνώ πολύ τους, αλλά να προσθέσω ότι ενώ δεν πάει να ψηφίσει ε, και πρέπει να πάει, συμφωνώ μαζί σα. Ε, γιατί τουλάχιστον στις εκλογέ, αφού δεν συμμετέχει, και αφού είσαι στον καναπέ ε, πήγαινε τουλάχιστον να, να ψηφίσεις αν σηκωνώσουν για τον καναπέ ακόμα καλύτερα <Κι> αλλά λέω ότι ή πάει και ψηφίζει mm. αλλά είναι σαν να μην ψήφισε mm. δηλαδή ε, πηγαίνει και ψηφίζει τον έναν από τους δύο που ε, μονομαχούν mm. ε, λες και η δημοκρατία λέει ποιος θα είναι ο, αυτός που θα κυβερνήσει και όχι και αυτό που θα κάνει την αντιπολίτευση ε, και είμαστε η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και αυτό είναι απαράδεκτο ε, ή α πούμε ε, ξεχνάμε τα βασικά ε, διακυβεύματα και πηγαίνουμε στην ε, λογική του εντυπωσιασμού δηλαδή ποιο είναι πιο όμορφο ποιο είναι πιο. Ποιο τα λέει πιο, πιο, πιο καλά ποιο είναι... θα βγει να α το α, είναι και αυτό. Βέβαια. 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 Από πού γέρνει, βέβαια, να πάω βέβαια, και εγώ. Βέβαια. Από πού πάει το ποτάμι βέβαια. για να μην έχω κόντρα, Δημιουργεί... να, πηγαίν, να κολυμπάω βέβαια. γρήγορα. Σωστά. Έτσι, αλλά μετά το ποτάμι σε ξεβράζει. Ενώ αν πα κόντρα, μπορεί να βρει ε, την ΕΔΕΜ. Ξέρω εγώ, για παράδειγμα, λέω. Mm. Ε, και λέω, λοιπόν, ότι δεν είναι μόνο να πάει να ψηφίσει, που πρέπει, αλλά είναι και το τι θα ψηφίσει και να σκεφτεί πολύ καλά για τι δημοσκοπήσει τώρα που μου είπατε, Έχω να πω κάτι που μπορεί να φανεί εξυπνακισμό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια υπερβολή, όχι μεγάλη όμω. Λοιπόν, μου λένε, πε λέει για τι δημοσκοπήσει. Λέω, παιδιά, οι δημοσκοπήσει μοιάζουν με αυτό που λένε οι έμποροι για τον πελάτη. Ο πελάτη έχει πάντα δίκιο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι εγώ που πληρώνω για να μου κάνεις την δημοσκόπηση, πρέπει να έχω και ένα αποτέλεσμα να μ' αρέσει. Αλλιώς, δεν θα ξαναφύγω. Αλλιώς, ε, Λοιπόν, αυτό στην Ελλάδα, γιατί ναι. παντού υπάρχει αυτό, ναι. αλλά στην Ελλάδα είναι σε πολύ μεγαλύτερο, στο μέγιστο βαθμό, mm -hmm. διότι δεν έχουμε καν ε, μία αρχή να ελέγχει mm -hmm. και να του δηλαδή, λέει, παιδιά, τι είναι αυτό που κάνατε ναι. ή πώ μου βγάζει μέσα στην ίδια εβδομάδα Δύο συγκρουόμενε δημοσκοπήσει γιατί ο ένα σε πλήρωσε γι' αυτό και ο άλλο σε πλήρωσε για το άλλο. Το αντίθετο. Ναι. Ε, δεν μπορεί αυτό. Επάντω ότι αυτό. υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πτώση του κυβερνητικού συστήματο, ε, υπάρχει. Ε, υπάρχει και επίση. Υπάρχει κόσμο. και μια καταβαράθρωση όλων εκείνων των κομμάτων μεταξύ των οποίων. Γιατί εγώ δεν κρύβομαι και δεν λέω εγώ είμαι ανεξάρτητο, δεν είμαι σε κανένα κόμμα. Ε, πάντα ήμουν στην αριστερά, όπω είπατε. Αυτή τη στιγμή με εκφράζει η λαϊκή ενότητα και εκεί είμαι. Και η Λαϊκή Ενότητα ή δεν την βάζουν καθόλου στις δημοσκοπήσεις ή την καταβαραθρώνουν όπως δεν είναι ε, η πραγματικότητα. Απριλίς-Μάης ε, κοντά είναι ο κοντά ναι. Ναι. Οπότε εκεί τι θέλω να πω, ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στο ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας της Τη της στιγμής, ακριβώς, ναι. αλλά ξέρετε ότι είναι η ρημούλκηση της γνώμης. Α, ένα... Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. ναι. Πάμε με τον νικητή ή με Έτσι, τον υποτιθέμενο ναι, αυτό, νικητή. Ακριβώς. Αυτό που είπατε πριν από λίγο. Αυτό είναι Αυτό είναι Ένα άλλο ζήτημα που μπορεί να πει κανεί, μα έχει τώρα αυτό σχέση άμεση με τα. Άμεση δεν έχει. Αλλά είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηριχτούν οι εκλογέ και πώ θα διαμορφωθεί η κοινή γνώμη που θα γεμίσει την κάλπη και θα βγάλει το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν τι κάνουμε και σε αυτό έχουμε ελλείμματα. Θα μου πείτε, ε, τώρα τι είναι αυτά που λε. Εγώ θα σα πω το εξή να πω ένα δεύτερο σημαντικό ας πούμε, που συμβαίνει για να μην λέμε τα εξ τα τριγύρω και τα δηλαδή, να μπούμε μέσα στο θέμα ας πούμε, της αυτοδιοίκησης που... Ε, γι' αυτό θα γίνει η Λοιπόν, η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ, δηλαδή η Κεντρική Ένωση Δήμων, Δήμων Ελλάδος, Ελλάδας ναι. και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας έκαναν ε, συνέδρια ε, χωριστά και ένα κοινό. Ναι. Ε, το πανό που υπήρχε πάνω εκεί ήταν ε, στην ουσία η κατάργηση της αυτοδιοίκησης. Και θα μου πει: μα τώρα τερατολόγο, είσαι και υπερβολέ λε. Ε, και εγώ θα σα πω ότι το Πανό έλεγε από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση ή αντίστοιχα από τη δημοτική, ε, την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Να φύγουμε από το αυτοδιοίκηση και να πάμε στο διακυβέρνηση. Δηλαδή, yeah. μιας... η λέξη είναι. Όχι, δεν είναι ακριβώ η λέξη. Είναι ότι γραφειοκρατικοποιούνται όλο και περισσότερο οι οργανισμοί τη αυτοδιοίκηση, είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο βαθμό, δεν είναι διεκδικητικοί, αλλά είναι παρακολουθήματα του κεντρικού κράτου και το συμπληρώνουν ή του κρατούν την ουρά σαν ανενηφικό, α πούμε. Ε, δεν υπάρχει η διεκδίκηση. Αποδέχονται όλο αυτό που εγώ στην αρχή είπα ότι είναι καταστροφικό για τη χώρα, ότι δηλαδή ε, και ο Καλλικράτης το τελευταίο, αλλά και τα δύο προηγούμενα Νομοσχέδια για την αυτοδιοίκηση. Τι κάνουν, προσαρμόζουν την αυτοδιοίκηση στην λογική του νεοφιλελευθερισμού που περνάει μέσα από τα μνημόνια, μέσα από την επιτροπή, μέσα από όλη αυτή την κατάσταση που έχει πάρει την διακυβέρνηση της χώρας από το ελληνικό κοινοβούλιο και την έχει πάει εκτός χώρας, είτε το λέμε Τρόικα, είτε το λέμε θεσμού. Είτε Βρυξέλλε, είτε Ευαρολίνο, είτε, 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 ναι, είτε, 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 είτε ευα... οτιδήποτε ναι. άλλο. Και μάλιστα να κάνω ένα. Μια γραμμή κλάσματο να βάλω από κάτω ένα ε, που είναι σημαντικό, σε μια Ευρώπη που παραπέει, που φαίνεται ότι καταραίει και οι περισσότεροι σοβαροί αναλυτέ, είτε από την πλευρά τη οικονομία, είτε από την πλευρά τη πολιτική, είτε από την πλευρά τη κοινωνιολογία ή οποιονδήποτε άλλων α πούμε ε, ε, θέσεων, λένε ότι δεν πάει καλά. Mm. Και να σας πω ακόμη και δεν είναι τυχαία αυτή η πορεία της Ευρώπης. Ο νεοφιλελευθερισμός εκείνος, δηλαδή που η φιλοσοφία και η πολιτική εκείνη που λέει ότι δεν θέλουμε η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον να είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο, τα κοινοβούλια, τα κόμματα, τα πολιτικά σκηνικά στις χώρες κτλ. Αλλά οι αγορές να κάνουν κουμάντο. Είναι καταστροφή. Φαίνεται δυστυχώς σε ένα πειραματόζωο που είναι η χώρα μας. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά που γνωρίζει ο ελληνικός λαός και όχι αυτά που διαφημίζουν τα κεντρικά κανάλια και γενικώ τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία εγώ λέω ότι κατά έναν περίεργο τρόπο τα μεγάλα κανάλια ας πούμε, και τις μεγάλες εφημερίδες ραδιόφωνα ποιοι τα έχουν. Κατά μία σύμπτωση είναι ή μεγαλοβιομήχανοι ή μεγάλο εφοπλιστές κτλ. Αυτό που λέει ο κόσμος στην κοινή καθομιλουμένη γλώσσα, καρχαρίες. Ε, συμβαίνει κατά ένα περίεργο τρόπο να έχουν και τα μέσα και να έχουν και μία ομάδα από τις μεγάλες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ως ε. όσα σπίδα. Και εμείς προχωράμε στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία. Ε, είπα ότι το χρέος μεγαλώνει παρά το ότι δέρνουν, ας πούμε, τον συνταξιούχο, τον μισθωτό, τον νέο, ο οποίος μετακομίζει, φεύγει, μας αποχαιρετά. Και όλα αυτά λένε ότι δεν είναι και τόσο κακά, διότι καλά πάμε και αποδεσμευτήκαμε, λέει, από τα μνημόνια. Και από την άλλη μεριά, βλέπετε ότι μετά ρωτάνε, Αν μπορώ να κουνήσω το μικρό μου δάχτυλο, ή δεν μπορώ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρε, αλλά επειδή έχουμε ακόμα. Μου είπατε. Περίπου... Με τσιγκλίσατε και μου είπατε να πω για το γενικό πολιτικό. Ναι, 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 ναι έπρεπε να, ναι. Το, κάνουμε, έπρεπε να ναι. το κάνουμε. Αλλά εγώ θα ήθελα τώρα για δύο-τρία λεπτά να, να, να πούμε και κάτι άλλο. Ποιο είναι ο Μιχαήλ Ο Χρυσοτάκης? Έχετε, είστε εκπαιδευτικό. Ναι, εκπαιδευτικό. Το πρώτο σα. οι σπουδέ σα ήταν. Το πρώτο μου ήταν. το ΤΕΙ. Ναι. Ε, ήμουνα επί τρει θητείε. Την πρώτη οριακά εκλεχτή, αλλά τι άλλε δύο ομοφόνο από όλε τι παρατάξει. Δηλαδή πρόεδρο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία των Εκτάκτων Εκπαιδευτικών. Της, των ΤΕΗ στην χώρα. Το πρώτο, το πρώτο βήμα. Ε, μετά. Ναι, ε, μετά είχα την. Όσα θυμάστε. Την, α, να Όσα τα θυμάστε γιατί είναι πάρα πολλά. Ωραία. Ε, Γενικό γραμματέας στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ε, Γενικό γραμματέας στο Δήμο Ηρακλείου, στην κεντρική επιτροπή ας πούμε του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά για 23 και κάτι χρόνια. Ε, το, στο Ινστιτούτο Εργασία της ΓΕΣΕΕ και τη ΑΔΕΔΗ. Διότι μετά όταν τέλος πάντων έφυγα από την ε, ιδιωτική ας πούμε μάλλον την ε, σύμβαση εργασίας yeah, με yeah, την yeah. εκπαίδευση και ήμουν στην δηλαδή στο, ε, δίνω μεγάλη σημασία στο Ινστιτούτο Εργασίας γιατί νομίζω mm. ότι η εργασία στη χώρα μας ε, εκφράζει την πλειοψηφία. Δηλαδή οι εργαζόμενοι που εγώ βάζω μέσα και τους αυταπασχολούμενους εκείνους δηλαδή που αν δεν δουλέψουν οι ίδιοι δεν δουλεύει το μαγαζί ή η μαγαζί. επιχείρηση ή οτιδήποτε έχουν. Ε, αν το βάλει όλο αυτό, είναι μια, η συντριπτική πλειοψηφία. Αλλά ναι. η παρένθεση. Το αυτό σοβαρο... αυτό, ναι, ναι. Ακριβώς, αυτό ναι. είναι που βλάπτεται κυρίω. Ναι. Η εργασία, ο κόσμο τη εργασία. Και τα εισοδήματα που είναι από την. Γι' αυτό σταματήστε εφαρέσια. σε αυτό για λίγο παραπάνω. Ναι. Πάμε στη συνέχεια, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Λοιπόν, Τέσσερι φορέ εκλεγμένο βουλευτή, θυμάμαι εγώ. Ε. Ναι, Τέσσερι φορέ. Η μία ήταν σύντομη, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Τέσσερι είναι. Νομαρχιακό σύμβολο. Νομαρχιακό σύμβολο. Περιφερειακό σύμβολο. Τι άλλο να θυμηθώ τώρα, να, να αρχίσω να λέω για πολιτικού. Παδρεμένο. Βεβαίω. Παιδιά. Βεβαίως, και εγγόνια. Και εγγόνια. Μεγάλα τα παιδιά. Ε, μεγάλα τα παιδιά, αφού έχω εγγόνια. Ε, τα εγγόνια είναι μικρά, αλλά ]huh ελπίζω να προλάβουμε να τα δούμε να <laughs> μεγαλώνουν με περισσότερο. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην περιφέρεια. Βεβαίω. Πάμε στην περιφέρεια για να δούμε. Είστε τώρα τα τελευταία χρόνια περιφερειακό σύμβουλο. Στην αντιπολίτευση ουσιαστικά. Ναι. Τι νομίζετε ότι έγινε λάθο αυτά τα τέσσερα τελευταία χρόνια, Δηλαδή, πολλά. Θα μου πείτε μπορεί να είναι πάρα πολλά. Αλλά έτσι σε γενικέ γραμμέ, τι θα. Αυτό ναι, που, που θα... σας είπα πριν ότι η αυτοδιοίκηση έχει γίνει παρακολούθημα της κεντρικής διοίκησης ε, είναι σημαντικό διότι ευνουχίζει στην ουσία και κάνει πουκάμισο αδιανό την ε, αυτοδιοίκηση είτε είναι αυτή η πρωτοβάθμια είτε είναι η περιφερειακή και θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ περισσότερο ανάγκη την αυτοδιοίκηση από ότι άλλες χώρες. Γιατί. Γιατί ενώ είμαστε μικρή χώρα, είμαστε μια χώρα και ορεινή και νησιωτική mm. Όπου δεν μπορεί να κάνει μεγάλου Δήμου, και εμεί κάναμε τεράστιου Δήμου. Δήμου δηλαδή που ο Δήμαρχο δεν του ξέρει. Που σημαίνει αυτό ότι πώ είναι η κοντινότερη στον πολίτη εξουσία, όταν δεν μπορεί να είναι τόσο κοντά γιατί απομακρύνεται λόγω μεγέθου. Να σα πω ότι υπάρχουν μικροί Δήμοι, νησιά, α πούμε, για παράδειγμα, όπου και εκεί έχουν γίνει λάθη και εγκλήματα. Να σας πω ότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία και ακριβώς λάθη. Είναι ο λάθο η λάθο στόχευση. Δηλαδή, ε, δεν θέλουν την αυτοδιοίκηση να είναι κάτι που ξεσηκώνει τον κόσμο, που τον βγάζει δηλαδή από την απάθεια, την αδράνεια, από την πολυθρόνα και από την παθητικότητα, αλλά τον θέλουν να είναι έτσι. Τον θέλουν. Ναι, τον ναι θέλουνε. Το νομοσχέδιο αυτό ήταν να του ραγγούσει. ήταν Πασόκ. Ναι. Εσείς όταν βγήκατε στην εξήγη δεν αλλάξετε μερικά πράγματα. Γιατί εμείς, εγώ τουλάχιστον, ξέρω ότι έμεινα... Αν πείτε ένα χρόνο μείνετε στην εξουσία. Πολύ ποτέ. Πάρα... Δεν έτσι. Οι, οι εκλογέ ναι, ναι. γίνανε και... στο τέλο του Γενάρη του 2015. Ε, ως που να βγει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί είχαμε, ναι, και, ναι, αυτό. Ναι, είχαμε και, αυτό. Ναι. Ως που να γίνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποια άλλα πράγματα. Και εκεί που πεζόταν ε, θα γίνει η οπισθοχώρηση που φοβόμασταν ότι θα γίνει. Ξαφνικά δεν έγινε οπισθοχώρηση, αλλά ξέρετε, είναι κολοτούμπα, δηλαδή πολύ χειρότερα. Αυτό και είναι και διεθνή λέξη πλέον η κολοτούμπα. Ναι, έτσι, μπεράσα. λοιπόν, Ξέρετε λοιπόν ότι εκεί δεν πρόλαβε να γίνει κάτι, διότι τον Αύγουστο όλα τέλειωσαν. Προχειρήθηκαν οι εκλογέ, που σημαίνει έξι μήνε. Okay. Έξι μήνε και σε μια περίοδο ταραγμένη που δεν πρόλαβε να πατήσει κανεί ναι. Yeah. κτλ. Πάντω το επισημαίνεται ότι αυτό το πράγμα ήταν ένα λάθο. Το να δημιουργήσουμε Βέβαια. Yeah. μεγάλου Δήμου στη χώρα μα, ενώ yeah. δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, yeah. ενώ δεν είναι στο τροπία μα. Είδατε, είδατε να γίνεται καμιά συζήτηση ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Όχι βέβαια. σα ίσα αυτό okay. θα διατηρηθεί. Ε, Αποδεχτήκαν ναι. ναι. είναι αποδεκτό, δεν το λέει κανεί. Το... Λοιπόν. το... Επειδή έχουμε πέντε έτσι... λεπτά μα ακόμα. But... Ναι, να πάμε στην περιφέρεια. Ναι, να πάμε περιφέρεια. Γιατί εκεί κατεβαίνετε. Εκεί συμμετέχετε. Κοιτάξτε, με όλο τον κίνδυνο ε, να πάμε σε ε, πολλέ κάλπε, mm. δηλαδή όχι μόνο πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση, που καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι τρει κάλπε στου δύο, γιατί Σωστά. υπάρχουν και. Σωστά. Το ξέρετε, λοιπόν, yeah. είναι και η ευρωεκλογία που σημαίνει τέταρτη κάλπη, και υπάρχει η περίπτωση να, και εθνικές. να έχουμε και τι εθνικέ. Ε, που σημαίνει ότι αν πάμε σε πέντε κάλπε, εδώ πια ε, εκεί που σας έλεγα δεν είναι μόνο η αποχή, αλλά είναι και το τι ψηφίζω, mm. εδώ καταμπερδεύεται. Ε, Ποιο συμφέρει αυτή η κατάσταση. Πάντα συμφέρει αυτόν που, που την κυβερνά. κάνει. Αυτόν που αυτός, αυτός που σκέφτεται να το κάνει έτσι είναι mm. αυτός που το συμφέρει. Μάλιστα. Λογικό, δεν είναι. Είναι λογικό. Ε, θα σας πω, όμως, ότι αυτό που δεν συμφέρει είναι τον πολύ κόσμο και την ενεργοποίησή του που για να γίνει ο κόσμος... Δηλαδή, για να γίνει το άτομο σύνολο και λαός που διεκδικεί και βρίσκει τον τρόπο να δίνει λύση ή και να κάνει λάθη. Ακόμα δεν είναι απαραίτητο που πάντα κάνει το σωστό. Πρέπει να του δίνετε και η ευκαιρία να μπορεί να διαλέγεται, να συνδιαλέγεται και να μπορεί επιτέλους να αποφασίζει. Και σε μια χώρα που δεν αποφασίζει πλέον. Κάποιο θα πει ότι ο Κρυζοτάκη τα λέει πάρα πολύ ωραία. Προλαβαίνετε να τα περάσετε στον κόσμο σε τόσο λίγο διάστημα. Εγώ δεν ξέρω αν προλαβαίνω. Ξέρω ότι θα προσπαθήσω και δεν θα πω ψέματα. Mm. Ε, γιατί και αυτό είναι δύσκολο, να μην πεις ψέματα. Γιατί υπάρχει ο πειρασμός του ότι αν δεν μπω και κανένα καλό, δεν θα με ψηφίσουν. Η κάτι πρέπει να κάνω για να ψηφιστώ, ή τα μεγάλα συμφέροντα, α πούμε, είναι εκείνα τα οποία μπορούν να προωθήσουν ανθρώπου, και βλέπετε ότι υπάρχει και μια μεγάλη πια κατηγορία πολιτικών οι οποίοι πηγαίνουν από εκεί που βολεύει, δεν πηγαίνουν από εκεί που πρέπει. Ε, πάντως, θα σα έλεγα για την περιφέρεια ότι κατάλαβα ότι πρέπει να απαντήσω σε αυτό ναι. ε, για να δώσουμε και αντιστοίχηση Τόσο. στον τίτλο, δηλαδή, τι κουβεντιάζουμε σήμερα. Ναι, ναι, σωστά. Ε, θα σα πω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει στην Κρήτη, στην περιφέρεια δηλαδή τη Κρήτη, θα πρέπει να είναι το σχέδιο. Mm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάποιοι λένε δεν υπάρχει σχέδιο, όλα γίνονται στο γόνατο κτλ. Εγώ λέω ότι υπάρχει σχέδιο, μόνο που το σχέδιο δεν έχει φτιαχτεί με την παρουσία και τη συμμετοχή του κοινωνικού παράγοντα, του πολίτη, ε, αυτό που λέμε κοινό, ε, που θα έπρεπε μάλλον να λέμε δημοκρατία, αλλά. Έχει ε, φτιαχτεί με το από εδώ πάνε και άλλοι. Έτσι πάει το ρέμα, ναι. ε, από εκείνη το ποτάμι. Πάμε κι εμείς. Έτσι πάμε κι εμεί. Και αυτό υπάρχει. Εδώ είναι λοιπόν πούμε, η ανατροπή. Αυτό για παράδειγμα. Ακριβώ. Εδώ πρέπει να υπάρξει. Εδώ είναι η ανατροπή, ανατροπή. λοιπόν. Εδώ πρέπει ναι. να υπάρξει η ανατροπή. Δεν είναι. Πρέπει να υπάρξει. Ναι, ναι. Εγώ λέω, λοιπόν, ότι για παράδειγμα το ενεργειακό. Φώναζα, φώναζα, φώναζα και τέλο πάντων κάποια στιγμή είπαν, εντάξει, θα το. Ήρθε λοιπόν η ΔΕΗ, η διοίκηση, α πούμε τη ΔΕΗ και είπε. Σε μια μεγάλη πανηγυρική φιάστα, πούμε, σε μεγάλο ξενοδοχείο, σε τεράστια αίθουσα, με πολλοί κόσμο κτλ. Και ανακοινώσει Αυτά θα γίνουν. Η δηλαδή, εν, ναι, τι Όχι, δεν είναι η σύνδεση mm. ακριβώ. Είναι ο άξονα ε, Ισραήλ-Κίνα-Κρήτη. Ah, nah, 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 nah. ε, mm. Μετά είναι η μία ή δύο διασυνδέσεις, Ενώ είχαμε πει ότι δεν θα υπάρχει διασύνδεση, όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Από την άλλη <laughs> μεριά ε, έρχονται ας πούμε, και σου λένε: Αυτό δεν είναι ένα ωραίο σχέδιο. Και λες, ωραία, και η αυτοδιοίκηση που είναι. Uh, ακόμα και αν είναι καλό το σχέδιο. Το κατάλαβα. Επειδή δεν έχουμε χρόνο να τα, τα πείτε mm -hmm. όλα, εγώ θα ήθελα. και θα ξανακάνουμε. Νερά. και θα ξανακάνουμε, ναι, θα ξανακάνουμε συζήτηση. Νερά. και πιο πολύ, πιο πολύ επικεντρωμένοι mm -hmm. στα θέματα τη. Πάντω τι... ναι. να το πω ναι. πολύ σύντομα, έτσι ναι. ναι. τροχιοδεικτικά. Ε, τα νερά. Όχι, Πώς όχι, αυτό ναιρό... θα σα έλεγα. Ότι η κάμερα είναι απέναντί σα. Mm -hmm. Γιατί να σα ψηφίσει μεθαύριο ένα. Σα αφήνω ε... ένα λεπτό να τα πείτε έτσι απλά-απλά. Αντί απλά. σε μένα. Γιατί. Υπάρχει μια τεράστια αποτυχία ε, αυτά τα τελευταία χρόνια στην ε, περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει ντυθεί το μανδύα της επιτυχίας. Ο επιτυχημένος ε, περιφερειάρχης, η επιτυχημένη περιφέρεια Κρήτης που την κάνει απορροφά. Ε, Ποιο είναι επιτυχημένος ο νέος απορροφά, ένας φουγγάρι. Όχι όμως η περιφέρεια. Mm. Η περιφέρεια θα έπρεπε να λέει γενώ ιδέες, τις παλεύω, ενεργοποιώ τον κόσμο και κερδίζω. Επ' αυτού λοιπόν λέω ότι με αυτό το σκεπτικό, αν είναι σωστό, εγώ το πιστεύω ότι είναι σωστό γι' αυτό το λέω, ε, θα βαθμολογούνταν με πάρα πάρα πολύ χαμηλό βαθμό η περιφέρεια Κρήτη και έτσι πρέπει να βαθμολογηθεί. Όχι πήρα αυτά που μου δώσανε και ξεκόλλησα και κάτι από ένα Υπουργείο που δεν λέω ότι είναι κακό. Αλλά αυτό είναι τριτεύον, τεταρτεύον και το πρωτεύον λείπει. Ε, αυτό λοιπόν λέω ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα και σε όλα τα, τα θέματα εκείνα που λένε ότι είναι συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, δεν υπάρχει η αξιοποίηση, δεν λέω τη λέξη εκμετάλλευση. Μάλιστα, δεν αξιοποίηση. υπάρχει αξιοποίηση. Και εξωτάκι, αύριο το μεσημέρι θα κάνετε. Τι, θα mm -hmm. πάρουμε λοιπόν αύριο για να τα πείτε όλα αυτά. Mm -hmm. Πιο αναλυτικά. Θα τα πάρουμε αυτά, να δούμε και το πρόγραμμά σα, τι θα μα πείτε mm -hmm. και θα σα καλέσουμε εδώ να μιλήσουμε. Όχι πια η γενικότητα έτσι για τον Μιχάλη τον Κρυστοδάκη, αλλά επ' αυτού του προγράμματο. Mm -hmm. Αυτό να... είναι, και η ουσία. είναι και η ουσία. Διότι δεν είναι το τι είμαι εγώ, Α, αλλά όχι. το τι μπορούμε να κάνουμε ε, για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Και ένα μέτρο πάνω. Εντάξει, αυτή η απόψηνή κουβέντα λοιπόν ήταν μια εισαγωγή Προθέρμηση. σε αυτή που θα κάνουμε μεθαύριο σε... που θα φέρετε τα χαρτιά Βεβαίως. να μιλήσουμε για αυτά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα έχουμε καλό κουράγιο. Γιατί ναι, θέλει Αυτό κουράγιο. χρειάζεται. Αυτό ναι, χρειάζεται. Θα, θα, θα πρέπει να πάτε σε όλα τα χωριά του Νομού Ηρακλείου. Ε, σε όλη όσα, την Κρήτη. Όσα, όσα... <laughs> Ναι. Ξεκινάτε από τα, από τα, από τα εδώ. Ναι, τώρα απόψε ήρθα από το Καστέλιο που είχαν μια εκδήλωση ενημερωτική για το τι έγινε στα Σπάτα που κάνανε το αεροδρόμιο που μπορεί να επισυμβεί και εδώ mm. και λες ότι αυτό είναι καλό να ξέρουμε. Ε, είναι σημαντικό. Oh. Και να μάθουμε. Δεν είμαστε μυαλοπόλυντες να πάμε να πουλήσουμε μυαλό. Μπορούμε όμως να μάθουμε mm. από αυτά που λένε οι άλλοι και από αυτά που έπαθαν οι άλλοι. Να μην τα πάθουμε κι εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ένα μικρό διάλειμμα και μείνετε μαζί μας. Στη συνέχεια, η κυρία Γιάννα Σταρίδα, υποψήφια δήμαρχος Ιρακλείου. Επανήλθαμε από την περιφέρεια με τον κύριο Μιχάλη Κρυζοτάκη πάμε στο Δήμο Ιερακλείου. Είχαμε πει και προχθές ότι ε, ίσω είναι ένα πρόβλημα αυτή την εποχή ότι έχουν αυτή τη στιγμή παρουσιαστεί ε, τουλάχιστον μέχρι να πάνε στο πρωτοδικείο δέκα συνδυασμοί. Είναι πολύ για το Ιερακλείο φαίνεται. Για μια μεγάλη πόλη είναι πολύ. Αλλά η απλή αναλογική όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές δημιούργησε αυτό το θέμα. Γιατί ο καθένας που αισθάνεται ότι μπορεί να πάρει χίλιους σταυρούς, λέει θα πάρω ο Σταυρό, θα βγω δημοτικό σύμβολο. Κάποιο δεν θα έχει αυτοδυναμία. Θα πάω να προσκοληθώ εκεί. Θα πάρω και μια αντιδημαρχία. Άρα έχει η απλή αναλογική. Είναι μεν καλή στη σύλληψή τη σαν ιδέα. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω, σαν απλό πολίτη, ότι θα υπάρξει και πρόβλημα στη συνέχεια. Ότι θα υπάρξει και συναλλαγή. Αυτή τη στιγμή εγώ θα μιλήσω όμω όχι για συναλλαγή, για την εναλλαγή. Τι θα πει εναλλαγή. Ηράκλειο εναλογή. Η κυρία Λιάνα Σταρίδα, υποψήφια δήμαρχος Ηρακλείου, είναι απόψε μαζί μας την καλώς Καλώ Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τιμή μας να είστε μαζί μας και θα είστε και στη συνέχεια μετά από μεθαύριο τακτικά γιατί πρέπει να μιλήσουμε και πιο αναλυτικά. Ναι. Απόψε όμως θα προτιμούσα να κάνουμε μια λίγο πιο προσωπική ζήτηση. Ποια είναι η Λιάνα Σταρίδα. Εγώ έχω διαβάσει πάρα πολλά. Είμαστε και κάποτε γειτόνοι. Ναι. Καμιά εποχή και ξέρω περισσότερα πράγματα από τον κόσμο, αλλά ε, αυτό το Λιάννα Σταρίδα, αρχαιολόγο και τα λοιπά, δεν λέει και πολλά πράγματα στον πολύ κόσμο. Να δούμε δηλαδή. λοιπόν ποια είναι η Λιάννα Σταρίδα. Η Λιάννα Σταρίδα, σαν, προ, σαν άτομο. Ακριβώ, ναι. σαν προσωπικότητα. Ναι. Σαν προσωπικότητα. Mm. Α, λίγο δύσκολο να μιλήσω για τον εαυτό μου. Έτσι, προτιμώ να αφήνω του άλλου να μιλάνε για μένα. Θα μπορούσα να παραθέσω όλα αυτά που διάβασα το εγγραφικό, <laughs> αλλά ήθελα έτσι να γίνει. Συζήσεις. Ναι. ναι. Uh, Είμαι μία αρχαιολόγος με πολύ λόξα για τη δουλειά μου. Την λατρεύω και αφιέρωσα όλη τη ζωή μου στην επιστήμη μου αυτή ως αρχαιολόγος πεδίου. Δηλαδή, πραγματοποιώντας ανασκαφικές έρευνες. Ήταν για μένα άχαρο να αναλώνομαι σε δουλειές γραφείου. Άνθρωπο mm. Άνθρωπος της δράσης, Έχω, δεν μπορώ, μπορώ να πω ότι έχω μία, α, ένα κουσούρι, με ένα, για κάποιους είναι πλεονέκτημα, για κάποιους είναι μειονέκτημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου ότι είναι αδύνατο να καθίσω άπραγη, χωρίς να κάνω κάτι. Έτσι λοιπόν, πέρα από την ανασκαφική μου δουλειά, πέρα από τη δουλειά μου, α, και όσο δούλευα και μετα, μετά τη σύνταξή μου, ασχολιόμουν και με χίλια δύο άλλα πράγματα. Uh, για παράδειγμα, uh, είμαι συλλέκτης, πούμε, συλλέγω διάφορα πράγματα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό που εμείς uh, αποκαλούμε uh, κοινά, uh, ασχολή, ενασχόληση με τα κοινά. Ενασχόληση με τα κοινά δεν έπαψε ποτέ. Mm. Uh, βέβαια, uh, δύο φορές που ήμουν υποψήφια ως νομαρχιακή σύμβουλος, μία φορά το 1994 με τον uh, τον, uh, του Γιάννη του Γαρεφαλάκη και τη δεύτερη το 2006 με την κυρία Σχεναράκη, Uh, δεν το είχα πάρει και τόσο ζεστά mm. το όλο θέμα. Uh, και γιατί τα παιδιά μου ήταν μικρά, γιατί είχα ένα σωρό άλλε υποχρεώσει, είχα πολύ ένταση στη δουλειά μου. Uh, δεν το πάλεψα. Uh, και κυρίω επειδή θα μου πείτε τώρα γιατί μπήκα. Έτσι. Η, η επόμενη ερώτηση ήταν αυτή. <συρθυνή> ναι, Μετά να δούμε μπήκα. γιατί η Ιλιάννα Ισταρίδα, uh... άφησε μια, εντάξει, μια καριέρα που την έκανε που είναι στην okay. αποφασίζει να μπει σε έναν χώρο πολύ <συρθυνή> δύσκολο. Και σε, και σε δύσκολη εποχή. Μιλάμε τώρα για την ομαρχία ή για το, τώρα, για το τωρινό. Να πάμε. Εντάξει. Ναι, θέλω να πω να για την αυτοί. προϊστορία να, αυτή. Να την πω. Λοιπόν, και μπήκα μόνο και μόνο στι αυτέ τι ομαρχιακέ εκλογέ για θέματα πολιτισμού που αντιμετώπιζα και μνημείων και mm -hmm. συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων τη υπαίθρου. Για τα οποία είχα, είχα απόλυτη γνώση του πόσο πάσχουν. Δεν το πάλεψα και πάρα πολύ, δεν εκλέχτηκα. Τώρα όμω mm. το Ηράκλειο έχει μπει μέσα μου. Είναι το παιδί μου. Ένα από τα παιδιά μου. Ένα, έχω τρία παιδιά και ένα, έχω δύο σκυλιά, και έχω και μια πόλη. Και έχω και ένα σύντροφο, βέβαια, το Γιάννη. Το, το γνωστό Γιάννη. <laughs> Μέτωρο γνωστό Γιάννη, με τον οποίο έχετε. Παλιέ σχέσει. Καλέ σχέσει και, και παλιέ. Και το βλέπω σαν ένα κακοποιημένο παιδί. Mm. Χρόνια τώρα και ω εργαζόμενοι, αλλά και από το 2011 ω συνταξιούχου. Όπου δεν σταμάτησα να ερευνώ, προκειμένου να α, προχωρήσω στη συγγραφή μια σειρά θεματική βιβλίων. Ακριβώ. Από τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί τρία, τώρα ήταν έτοιμο το τέταρτο, πάγωσε εξαιτία των εκλογών. Α, και βλέπω, γνωρίζω το, το, το Ηράκλειο σαν την παλάμη μου. Α, α, ξέρω τα προβλήματά του, Ξέρω πού πάσχει, γιατί πάσχει και λέω ή τώρα, λόγω ηλικίας, εντάξει, γιατί θεωρώ ότι από μια, από μια ηλικία και μετά πρέπει και κάποιος να έχει το γνώθι σε αυτόν, έτσι. Δηλαδή, οι φυσικές δυνάμεις που η, χρειάζεται. Μία, οι αντοχές ναι. μειώνονται, η τωρα λογω εύκολα. Λοιπόν, ή θα έκανα ενταξει γιατι θεωρω οτι απο μια μειώνεται, κουράζεσαι πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, ή θα έκανα τώρα τη βουτιά ή δεν την έκανα καθόλου. Κυρία Σταρίδη, είπατε, 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 είναι μια κακοποιημένη πόλη στην εμφάνιση... Είχε σε όλα τη. Σε όλα τη αυτή τη στιγμή είναι μια πόλη η οποία δεν έχει ταυτότητα. Μιλάμε για μια. Πώς την θεωρείτε, τι εννοείται όταν λέτε ταυτότητα, uh, Θα σα Δηλαδή παραπή... πείτε μου μια πόλη με ταυτότητα. Α είναι και ο... οποιαδήποτε χώρα. Στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Η Θεσσαλονίκη έχει ταυτότητα. Mm. Ο... Τα Γιάννενα έχουν ταυτότητα. Mm. Η Κέρκυρα έχει ταυτότητα. Εμεί είμαστε χήμα εννοείται εδώ. Εμεί είμαστε αχταρμά. Διότι έχουμε μπλέξει. Το... και Προσέξτε, μιλάω για πόλεις οι οποίες επίσης γνώρισαν περιόδους φραγκοκρατίας, νετοκρατίας, mm -hmm. οθο... Οθωμανικής κυριαρχίας κλπ. Αλλά δεν δια... διέλυσαν αυτό που είχαν. Mm -hmm. Το διατήρησαν τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό. Εμείς βαλθήκαμε από, τη... από την ημέρα που απεχώρησαν από εδώ πέρα τα Οθωμανικά στρατεύματα Δηλαδή από τις αρχές, από το 1899, ε, ναι, ναι, ναι. να καταστρέψουμε τα πάντα. Κανείς, ε, και γιατί, για να ξεχάσουμε την, την, σκλαβιά, την, το, την σκλαβιά, την τουρκοσκλαβιά, η... αυτό παρέσυρε όμω. Ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείται. Σχεδόν όλη την ιστορία τη πόλη. Και δεν και σταμάτησε αυ... αυτό ποτέ. Δεν σταμάτησε αυτό ποτέ. Γιατί η... το ένα έφερε το άλλο. Η, η παλιά μου φίλη η Χρυσούλε Τζομπανάκη, μου είχε πει μια ιστορία. Τα λέω τώρα ότι κάποτε λέει, υπάρχει και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαν σκεφτεί να, να καταδαφίσουν τα, τα, τείχη για να Δύο μπαίνει αέρα. Για να, 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 μπαίνει, λέει, γιατί το έπαινε για την πόλη. Δεν ξέρω αν ήταν αληθινό, ήταν, αν ήταν καλαμπούρι που το λέγει Καθόλου καλαμπούρι. Δύο φορέ έγινε αυτή η απόπειρα. Έγινε. Η μία τη δεκαετία του, 2030 20 και η άλλη τη δεκαετία του 60. και μάλιστα ήταν ισχυρέ ισχυρές οι φωνές που ήταν υπέρ της κατεδάφησης των τειχών της πόλης και ξαφνικά τα, τα τείχη έφτεγαν για όλα. Mm. για το ότι υπάρχει υγρασία, δημιουργεί ρευματισμού, έφτεγαν για το θηροειδή, έφτεγαν. Το θυροειδί, <laughs> έφτεγαν ξέρω, για, χίλια, για, χίλια, για χίλια μοίρα. Το φταίξιμο πάντω ήταν μόνο ένα και κατά αυτού. <laughs> ναι. Να εξαλείψουμε την, την Ναι. <laughs> <laughs> ναι. Uh, τα τείχη εμπόδιζαν επίση την εξάπλωση τη πόλη. Άρα δηλαδή ο απότερο σκοπό ήταν η οικοπεδοποίηση των εκτάσεων των τυχών. Uh, και α, πραγματικά στο αρχείο μου εγώ έχω μαζέψει όλες αυτές τις mm. δημοσιεύσεις, mm. γιατί και το τέταρτο βιβλίο που Πάλι θα με αυτό, βγει, ναι. Ναι, α, θα βγει, ναι. θα βγει, δε, δεν γίνεται να μην βγει, ό,τι και αν γίνει στις εκλογές. <laughs> Ακόμα και είστε δήμαρχος, θα βρείτε χρόνο, τελειώσετε. Βεβαίως, ο, ο χρόνος είναι ελαστικός όταν το λέτε, τον κάνουμε τι θέλουμε. <laughs> <laughs> το, θέμα είναι πώς τον διαχειρίζεται κανείς. Λοιπόν, α, το... είναι για τις οχυρώσεις. Είναι ναι. για τα τείχη, το ναι. τέταρτο στόμο και για το λιμάνι. Ναι. Άρα εκεί όλη αυτή η έρευνα που έχω κάνει τι χρόνια. Και στη... Θα τα διαβάσουμε τύπου... και θα τα μελετήσουμε. Α, βέβαια, λοιπόν, και θα τα τελαθε... λοιπόν, δηλαδή, Ο κόσμο δεν τα ξέρει. Το αυτό. θέμα είναι ότι από, από την επιστήμη τη αρχαιολογία. Ε, Προχθέ βγάλατε και μια πίκρα. Γιατί ο κόσμο θεωρεί το, το αρχαιολόγο, το λέει έτσι με διαφορετικό τρόπο. Αλλά αν το πιάσουμε αυτό, θα φάμε τα υπόλοιπα 15 λεπτά. Και, θα φάμε. <laughs> και εγώ θέλω να ακούμε περισσότερα. Από την επιστήμη λοιπόν αυτή, την οποία εγώ. Θαυμάζω και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα την έκανε ευχαρίστω ναι. αυτή τη δουλειά που κάνατε. Ναι. Ξαφνικά θα ασχοληθείτε αύριο με τα σκουπίδια, με το ναι. κυκλοφοριακό, ναι. με την πρόνοια, με το σχολείο, με, με το πεζοδρόμιο, με τη λακούβα Είστε προετοιμασμένοι ναι. ψυχολογικά. Το σκεφτήκατε πολύ. <laughs> Τι θα αντιμετωπίσετε, ναι, ναι. αφού είναι μια κακοποιημένη πόλη και Ακριβώς. πρέπει να φτιαχτεί. Ακριβώς. Δεν θα κάνετε διαχείριση απλή έχω πλήρη επίγνωση όλων των δυσκολιών και το σκέφτηκα πάρα πολύ. Και όλα αυτά που μου λέτε είναι προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο πολίτη και άπτονται όλα του πολιτισμού. Τη ευρύτερη έννοια πολιτισμό και τη ευρύτερη έννοια παιδεία. Σωστά. Έτσι, εάν, άρα λοιπόν, εγώ ξεκινάω από μία αφετηρία, από την οποία, την οποία αν είχε ανακολουθήσει Προηγούμενες δημοτικές αρχές, δεν μιλάω για τις, μόνο για τις πρόσφατε, διαχρονικά mm. μιλάω. Mm. Το Ηράκλειο ίσω να ήταν διαφορετικό. Uh, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο και από την εσωτερική μετανάστευση, mm. το γνωρίζουμε όλοι αυτό, uh, και από τα αυθαίρετα, και από την αναρχιδόμηση, uh, με βάση ενός σχεδίου εντελώς παροχημένου, uh, και από σημειακές επεμβάσεις στη βιτρίνα της πόλης, τη στιγμή που οι συνοικίε και τα χωριά και μιλάμε για Δήμο, έτσι, είναι σε απερίγραπτη κατάσταση, εγώ βάζω σαν προτεραιότητα τον πολίτη και λέω ότι χωρίς τον πολίτη, χωρί τη συμμετοχή του, την ενεργή στι διαδικασίε που απαιτούνται για τη βελτίωση και των υποδομών τη πόλη, αλλά και τη βελτίωση τη καθημερινή τη ζωή, είναι απαραίτητη. Χωρί του πολίτες δίπλα σου, χωρίς να, του εκπαιδεύσει, τους εκπαιδεύσεις, χωρίς να τους ενημερώσεις, χωρίς να τους συνεννοηθείς, χωρίς να είσαι πλάι του συνεχώς, δεν είσαι δήμαρχος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και αυτό το λέω σε όλους τους τόνους, ότι είμαστε εμείς οι υποψήφοι δήμαρχοι τώρα, αλλά ήδη, ο όποιος δήμαρχος μεθάβριο, ένα ένας πολίτης σαν όλους τους πολίτες. Που εκπροσωπεί και πληρώνεται από τους πολίτες. Και έχει υποχρέωση να είναι πλάι τους. Και έχει υποχρέωση να καταγράφει, να καταγράφει και να λύνει άμεσα τα προβλήματα που προκύπτουν α, με όλους τους τρόπους που του δίνει το αξίωμα το οποίο κατέχει, η ναι. καρέκλα που η οποία κατέχει. Και μέσα σε όλα αυτά είναι και οι υπηρεσίες του ναι, δήμου. Σωστά; έτσι, ναι. που Είναι ένα μεγάλο θέμα, ναι. γιατί οι άλλες υπολειτουργούν, και πρέπει να μπούμε και στην Έλειψη εποχή του καινούργια κέντρου και τα λοιπά, λοιπά. τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση κάποτε. Δεν το συζητάμε. Ναι. Βεβαίω και αυτό. Είναι ένα πολύτιμο εργολείο εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά. Ναι. Άρα και α, επέμβαση άμεση στι υπηρεσίε του Δήμου για το πώ λειτουργούν, πού πάσχουν, γιατί πάσχουν mm -hmm. και πώ διορθώνονται. Ναι. Με συνεχή επαφή και επικοινωνία με επιτροπέ γειτονιά και λαϊκέ συνελεύσει των συνοικιών και των α, περιοχών που. Αυτή τη στιγμή ζουν σε πολύ κακέ συνδίκε διαβίωση και αυτό το εισπράττω όπου πάω με την παράταξή μου, σε όλε τι συνοικίε που έχω πάει και είναι αδιανόητο αυτό που, που, κατα... που έχω καταγράψει. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία μου έχουν πει στι πατέλες, στα δεινά, στα ξεπηγή, στα καμίνια, α, στην, α, παντού, έτσι, σε, σε φορεί που έχω πάει, α, γράφω όχι, όχι βιβλίο, εγκυκλοπαίδια. Γυκλοπαίδια, δηλαδή παραπώνουν. Το Καταλάβα. Έχετε τα άτομα εκείνα που θα μπορέσουν να σα βοηθήσουν αμέσω να κάνετε και δουλειά. Δεν έχω. Διότι η επιλογή των το, το, τον προσώπων. Τον προσώπων... Πώ πώς την κάνετε, την επιλογή των προσώπων. Ακριβώ. Η θέλω... επιλογή των προσώπων την έκανα με βάση τι ανάγκε mm. του, του Δήμου αυτή τη στιγμή και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με ιδιαίτερα ειδικά προβλήματα του Δήμου. Mm. Θέλω να φέρω κάποια παραδείγματα όχι, αλλά νομίζω ότι το παράπονο όλων των δημάρχων. Ξέρετε ποιο είναι. Ότι εγώ βάζω 70 άτομα σε συνδυασμό. Εσεί δεν βγάζετε του καλού. Αυτό μου λέγανε δύο προηγούμενοι δήμαρχοι. Εσεί δεν ψηφίζετε του καλού. Ο κόσμο. Η σχέση είναι αμφίδρομη. Mm. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, α, αυτοί που μπαίνουν υποψήφοι. Μάλλον ο κόσμο που ψηφίζει. Α, Πόσο ενημερωμένο είναι, πόσο ενδιαφέρεται, Εδώ πόσο είναι. παρακολουθεί. Εδώ είναι. Τα αυτές οι κορώνες, οι, κορώνες mm. τα τόσα λεφτά που δίνουν για να είναι τα, πρόσωπά τους. Και, πάλι Άξε, δεν, το, δεν το, εστιάζω, το επικοινωνιακό κομμάτι. Ξέρω, το ξέρω, κομμάτι. Ναι. Ναι. Πόσοι από αυτούς που έχουν πρόβλημα φτώχεια, που έχουν πρόβλημα αθλήων συνθηκών με, τα, με του με, τις, με τα δέσποτα, με την έλλειψη πρασίνων, με την έλλειψη παιδικών χαρών, με την έλλειψη ε, χιλιάδων άλλων διαβάσεων πεζών, που θα μπορούσα όλη νύχτα να μιλάω για ναι, αυτά τα θέματα, το τα το οποία βέβαια. τα έχω καταγράψει από του ίδιου του πολίτε. Άρα έχετε κάνει ιεράρχηση προβλημάτων. Βεβαίως. Θα δείτε δήμαρχο την 1η του Σεπτέμβρη, ξέρετε από πού θα αρχίσετε. Βεβαίω και ξέρω από πού θα αρχίσω. Ναι. Και στοχεύω στο ότι πράσινο, να στοχεύω στο τι μέσα στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων χρόνων της θητείας μου, γιατί μετά κανείς δεν ξέρει τι θα Σωστά. γίνει, Έτσι. και να είμαστε καλά στην υγειά μας να τα καταφέρουμε. Επειδή, και επειδή είναι λίγα τα τέσσερα χρόνια, για να πεις ότι έκανε στην πόλη τα πάνω κάτω, ναι. τουλάχιστον αυτό που επιδιώκω εγώ είναι να υπάρχει μια πόλη πράσινη, φιλική, καθαρή και ελκυστική. Αυτά δεν είναι... Αδύσκολα. Δεν είναι αδύνατα. Βούληση χρειάζεται. Ας. Και χρειάζεται και καθημερινή προσπάθεια προ αυτή την κατεύθυνση. Εγώ ε, λέω, για παράδειγμα, ότι έχουμε ένα πάρκο, μία πλατεία, άλλο ένα πιο μικρό πάρκο. Και μπορώ να φυτέψω 500.000 δέντρα στο Δήμο του Ηρακλείου. Αν μπορώ, θα το κάνω. Για να φύγει αυτή η αίσθηση. Η νοοτροπία του, του πολιτού πώ θα τη φτιάξετε να τα προστατεύσει. Μόνο άμα είμαι κοντά του. Εσύ αυτό... τα φτιάχνετε. Γι αυτό Γιατί είναι και θέμα δει... να τα αγκαλιάσει και να τα προστατεύσει. Μπράβο. Γι' αυτό έχω μπει λοιπόν εγώ σε αυτή τη διαδικασία και λέω σε όλου του τόνου ότι η θέση του Δημάρχου δεν είναι στην καρέκλα, στη λόγια. Η θέση του Δημάρχου είναι έξω. Να σα κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Όσο δύσκολη θέλετε. Η, η κομματική ταμπέλα πίσω σα νομίζετε ότι θα κάνει καλό ή κακό. ΣΥΡΙΖΑ είναι πίσω Εντάξει. Δεν είναι κρυφό. Δεν είναι κρυφό, φυσικά Όχι, δεν είναι. Ναι. Α, μέχρι στιγμής δεν μου έχει κάνει κακό. Με έχει στρίξει. Mm. Αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό από τον κόσμο mm. είναι ότι εγώ δεν είμαι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Δεν είμαι καν μέλος Είσαι, του ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ <laughs> Γι' αυτό έρχομαι, είμαστε τώρα εμεί εδώ να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Έτσι, yeah. Για τα οποία δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέω. Το έχω ξαναπεί, το έχω ξαναπεί, αλλά κάποιοι τη δέχονται το δικό του το χαβά, λένε τα δικά του όπω θέλουν. Λοιπόν, η, δική μου υπεράταξη αποτελείται από α, επιλεγμένα άτομα που ανήκουν σε όλε. Που προέρχονται από όλου του χώρου. Και το κοινωνικό φάσμα και το πολιτικό φάσμα. Και το κοινωνικό και το, πολιτικό. Και το πολιτικό. Δεν έχω αυτά τα κολλήματα εγώ. Uh, δεν με ενδιαφέρει εάν ο ΤΑΔΑ υποψήφιό μου προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Το κατάλαβα. Εφόσον είναι ικανό σε αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να προσφέρει. Uh, με αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ είμαι, έχω έναν εξάρτητο ψηφοτέλειο. το οποίο έχει σεβαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Uh, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αποφάσισε να με στηρίξει. Και εγώ του είπα ξεκάθαρα στι συνεννοήσει που κάναμε και το λέω και τώρα και θα το λέω πάντα έω ό,τι επιτέλου το καταλάβει ο κόσμο ότι δεν είμαι κομματικά. πώ να, πώς να yeah, πω. Όπω ήταν ναι, ο, 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 ο κύριο Λιγερός το 2014 ναι, ναι. έτσι. Ναι. Ότι έχω στήριξη κόμματο και όχι επικεφαλή συνδυασμού. Έχει τεράστια διαφορά mm. το ένα από το άλλο. Διατηρώ την αυτονομία μου, την ελευθερία του λόγου μου τη συνεργασία μου με τους ανθρώπους μου και ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής με έχει βοηθήσει. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι είπατε εγώ είμαι εδώ, κατεβαίνω και όποιος θέλει πίσω μου να βοηθάει. Όπως πήγε και ο ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξει τον Υπεριφερειάρχη. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο θέλετε να πείτε ότι... Ακριβώς. Εγώ Ακριβώς. κατεβαίνω με ένα συνδυασμό αυτό και όποιο θέλει να με υποστηρίξει με υποστηρίζει. Μα όταν αυτό... έρχεται το ένα κόμμα, και μάλιστα το κυβερνών κόμμα αυτή τη στιγμή, και σου λέει: Στηρίζω, επειδή πιστεύω ότι σε αυτά που λε συγκλίνουν με τι δικέ μα θέσει. Έτσι. Εγώ, γιατί να πω όχι. Εντάξει. Θα, θα αναγκαστείτε όμω προεκλογικά να, 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 να. Όχι να απολογηθείτε, να εξηγήσετε και τι τάσει τη Νομαρχιακή Επιτροπή. Όχι σήμερα. Αυτή η εκπομπή ήταν μόνο για μια γνωριμία της, ναι. τη Γιάννα Σταρίδα. Για αλλά το, το, σε προσεγγίσει μέρε. Θα σα μιλήσουν. Θα σα το κάνουν και σκληρέ ερωτήσει. Έχω, Έχω ήδη απαντήσει ναι. πάνω ναι. σε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να απαντήσω. Δεν και εδώ. Έχουμε πέντε λεπτά ακόμα, καιρό έξι θα Αν θέλετε ναι. να μου κάνετε κάποιε ερωτήσει. Όχι, όχι, όχι. Κυρίω να μα πείτε εσεί μερικά πράγματα. Εγώ θα πω αυτό ναι. που επανέλαβα και σε άλλη συνέντευξη. Ναι. Ότι το, το, Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματο, του κάθε κόμματο, εκλέγεται από τη βάση. Μάλιστα. Ναι. Με δημοκρατικέ διαδικασίε. Ναι. Τουλάχιστον εγώ αυτό γνωρίζω. Έτσι, και αυτό νομίζω, γνωρίζει όλο ο κόσμο. Όταν λοιπόν έρχεται η Νομαρχιακή Επιτροπή Ενό κόμματο η οποία έχει προέλθει η Νομαρχιακή Επιτροπή από νόμιμε διαδικασίε και αποφασίζει με, με ένα ποσοστό 26-5-25-6, τώρα δεν το θυμάμαι καν, ναι. να στηρίξει τη δική μου την παράταξη. Είναι πολύ α, μεγάλο το ποσοστό. Έτσι, ναι. θεωρώ ότι και το αποδέχομαι, θεωρώ ότι προχωρώ ως λιάνα Σταρίδα Ηράκλειο Εναλλαγή με τη στήριξη. Και όσοι πιστοί προσέλθετε. Ναι, και όσοι πιστοί προσέλθετε. <laughs> τώρα, η, τα υπόλοιπα, τα ντεσού και τα λοιπά, όχι, δεν με αφορούν. Σωστά. Εντάξει, τέλει. το καθαρίσαμε. Πάμε τώρα στη διαχείριση του πάλι του Δήμου. Ναι. Είπατε ότι δεν είναι δύσκολο. Αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε έτσι στα γρήγορα, η καθαριότητα και ο δεν είναι δύσκολο να επιληθούν. Και φέρατε σαν. Ότι... υπάρχει πείσμα και βούληση. Ναι, και το βασικότερο είναι να έρθει τον κόσμο κοντά σα. Ναι. Κάθε δημοτική αρχή και ο προνόψω το έλεγε αυτό. Ναι, στην το αρχή, έκανε. Έλεγε, στην αρχή έλεγε θα, θα θέλω θελοντέ, θέλω, θέλω να πάω στον κόσμο. Στη συνέχεια δεν ξέρω τι έγινε. Α, δηλαδή η, η πριν αρχή... αναλάβει πήγαιναν στι γειτονιέ, γράφανε, κάναν, δείξαν. Μετά δεν ξέρω. Ξέρουμε εμεί όμω που πάμε τώρα στι γειτονιέ. Μήπω α... είναι κάτι που πέφτει μέσα κάθε δημοτική αρχή. Στη διαχείριση επάνω το ξε... Η καθημερινότητα σε αναγκάζει πια να ξεχάσει. Εξαρτάται, εξαρτάται πώ. Με ποιους συνεργάτες έχεις να κάνεις και α, τι προτεραιότητες βάζεις. Mm. Δηλαδή, καταρχάς, να πω και κάτι ακόμα, το οποίο δεν αφορά τον κύριο Λαμπρινό ή τον κύριο Κουράκη, κανέναν. Τίποτε. έτσι; α, Για να δει ένας πολίτης το ένα δήμαρχο, θα κουτουλήσει πάντα, αυτό δεν είναι το εδώ, mm. στο ότι έχει σύσκεψη. Mm. Έτσι. Mm. Μπορεί ο δήμαρχος να έχει τις πόρτες του ανοιχτές, στον κάθε πολίτη όταν έχει και όποτε έχει ένα πρόβλημα μπορεί να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις Επιτροπές Γειτονιάς ή με τις ε, κατακερούς κατά καιρούς συνελεύσεις γειτονιάς ώστε τα προβλήματα που προκύπτουν να λύνονται τα Έτσι. Δηλαδή και αντί να χρονίζουν. Κύριοι εδώ, οι βροχές, σήμερα σε αυτό το δρόμο μας, έκαναν, δημιουργούσαν πρόβλημα. Δεν κάνουμε μπάλωμα. Ναι, Για να πούμε ότι κλίξαμε Κοιτάξτε. Και κλείξαμε και κάναμε μια δουλειά. Συμφωνώ. Κύριε Σαρίδα, ο βουλευτή που νομοθετεί στη Βουλή δεν, έχει, δεν, έχει άμεση, δεν βλέπει άμεσα το αποτέλεσμα τη δουλειά του. Ενώ ο δήμαρχο το βλέπει την επόμενη στιγμή. Μπράβο. Και οφείλει την, να το την κάνει επόμενη την επόμενη στιγμή. στιγμή Εκεί είναι λοιπόν η μανιά, να, να το πούμε διαφορετικά, του Δημάρχου. Πολύ πλέον. καλά το λέτε. Εκεί είναι η μανιά του yeah. Δημάρχου και, και, και είναι και θέμα καθαρά βούλησης. Και είναι και κάτι άλλο ακόμα πόσο λογαριάζει ή δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος. Εγώ προσωπικά δεν το λογαριάζω καθόλου. Και δεν το λογαριάζω ότι έχω τη ζωή μου. Δεν, δεν, δεν ε, σκέφτομαι ότι αυτό θα μου κοστίσει κάποια άλλη επιθανή μελλοντική θέση ή θα χρησιμοποιήσω το Δήμο σαν ένα σκαλοπάτι για να πάω να γίνω βουλευτής ή ευρωβουλευτή ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι. Δεν με, δεν με απασχολεί. Με αφήνει παγερά αδιάφοροι. Δηλαδή, αν ε, μεθαύριο γίνεται δήμαρχο και έρχομαι και σα κάνω ένα αίτημα να γκρεμίσει το λιμενικό περίπτωρο, που το έχετε εσεί αναχειρίξει η υπηρεσία σα, σαν διατηρητέο. η υπηρεσία νεωτέρων. Νεωτέρων, εσείς <χει> είστε Βυζαντινών. <χει> <Εσείς χει> Εγώ ναι. είμαι Βυζαντινών, ναι. 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 Θα συγκρουστεί εκεί ο αρχαιολόγο με τον δημότη. Του τι το έχετε, αφού γκρεμίζεται και πέφτει. <χει> 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 και διαλύεται. Ε, εκεί τώρα να, να, κάνουμε ένα διαχωρισμό πάλι. <χει> <χει> ότι αρχαιολογία δεν σημαίνει, θα πω μια φράση η οποία δεν είναι και πολύ κομψή, έτσι, αλλά θα την πω γιατί ε. έχω μάθει να μιλάω εργοταξιακά. Ναι, έτσι. σωστά. Λοιπόν, αρχαίο δεν είναι κάθε πέτρα που πήγε και κατούρισε ο Σουλήμαν. Σωστά. Εντάξει, ναι. οπότε κάνουμε και ιεράρχηση και αυτών των πραγμάτων. Σωστά. Όταν θέλει να δουλέψει κανείς σωστά και ναι. με τη λογική του και όχι με τη λόξα του, Πάντω για, να παλύνω λίγο ότι είναι το παράπονο που βγάλατε ότι θεωρούν το αρχαιολόγο κάτι σαν βρισιά. Ε, ε, αυτό ε, θεωρώ ότι. Θα ήθελα και... να σα πω το εξή. Την Κυριακή έγινε τεράστιο θέμα στα Κυριακά την καφύλλα, με το ΚΑΣ που έκανε το μισό πειρά ξαφνικά αρχαιολογική ζώνη. Ενώ είχαν τακτοποιηθεί ένα σωρό πράγματα. Ε, ο κόσμο λοιπόν που ακούει τέτοια πράγματα ξαφνικά σου λέει: ε, Οι αρχαιολόγοι φταίνουν για όλα. Λοιπόν, μην παραπονιέστε. Μα δεν παραπονιέμαι, <laughs> γιατί ξέρω πολύ πολλά πρά... <laughs> πόσο σκληροπυρηνική και αρτήρωση περιοδική είναι η αρχαιολογική υπηρεσία υπηρεσίες. βάσει εξαιτία του αρχαιολογικού νόμου. Ναι. Όχι πάντα εξαιτία των προσώπων. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, στο τέλο τη εκπομπή αυτή, γιατί θα υπακολουθήσει κι άλλη με πιο, με, με πιο πολιτικά θέματα και πιο καθημερινά, σας. θα ήθελα να μου πείτε το εξή, τελειώντα αυτή την πρώτη μα κουβέντα. Βέβαια, στα 30 λεπτά που μιλάμε, εξ, μου εξηγήσατε ποια θα είναι η διαφορά σα. Ναι. Η βασικότερη διαφορά είναι η αμεσότητα. Ακριβώ. Ναι, η επίγνωση των προβλημάτων, η καταγραφή του και η αμεσότητα. Στην επίλυση Στην ναι, Και στην αντιμετώπιση. Ναι, και ότι ναι, ναι, και και οτι έχετε πίσω. τον κόσμο, να έχετε, αφ, θέλετε τον κόσμο δίπλα σα για να καταλαβαίνει Ακριβώς. αυτό που κάνετε και να μπορείτε να το περάσετε γρήγορα. Και ο κόσμο το έχει, σε όσου εγώ σε έχω πάει, έχουν πιστεί γι' αυτό το πράγμα. Προλαβαίνετε να πείσετε τον κόσμο σε διάστημα δύο μηνών. Ναι, προλαβαίνω. Ναι, προλαβαίνω. Και το λέω με πλήρη επίγνωση αυτό. Πολλέ φορέ λέμε ότι. Τον κόσμο με τον οποίο έρχομαι σε επαφή, γιατί ε, σωστά. δεν μπορώ να δω 240.000 κατοίκου. Ε, 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 δεν γίνεται. Αλλά αυτοί θα μεταφέρουν όμω την δική σα την άποψη. Έτσι. Αυτό δηλαδή, να προλάβουν να γνωρίσουν τη σταρίδα. Αυτέ οι εκλογέ, παρότι είναι αυτό που θα πω δεν μα τιμά όλου, είναι εκλογέ αναγνωρισιμότητα. Είναι τόσο λίγο το διάστημα, τόσο πολύ οι συνδυασμοί που θα δείτε, θα ψηφιστούν πρόσωπα που έχουν αναγνωρισιμότητα. Θα το δείτε. Ε, ναι. Και δεν μ' αρέσει. Ναι. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Δηλαδή, αν τα εγώ που με ξέρει, ο Κοίτα μπορεί να λέει κάποιο στα ρίδα, βάλε και το χινδυράκι που είναι γνωστό σε ένα ψήφο. Ναι. Και δεν θα κοιτάξει αν αυτό ο χινδυράκι ή οι υπόλοιποι είναι πολύ καλύτεροι από αυτόν. Ναι. Αυτό καλό θα ήταν να η κάποια στιγμή. Δυστυχώ όμω είναι τόσο σύντομο το διάστημα. Ναι. Ε, δικαιούστε μια, όχι εσεί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μια εμφάνιση σε, σε μέσα ενημέρωση που όσοι δεν είναι γνωστοί θα, θα αναγκαστούν να τρέξουν. Αν δεν τρέξουν, δεν θα μαζέψουν ψήφου. Να το μεταφέρετε δηλαδή στου δικού ανθρώπου. Ότι αν δεν είναι, τρέξουν, okay. ό,τι και να κάνετε εσεί προσωπικά. Αυτή okay. οι... την κουβέντα yeah. είχαμε σήμερα είχα, ω παράταξη. Yeah. Ε, ναι. ότι πρέπει να τρέξουν για να είναι αναγνωρίσιμοι. Yeah. Uh, γιατί εγώ έχω αναγνωρισιμότητα, η οποία δεν είναι ντε δε και καλά πάντα θετική. Πάντα θετική. <laughs> ναι. Λόγω πάντα, Λόγω πάντα του, του αρχαιολόγου. Του <laughs> αρχαιολόγου. <laughs> ναι, μην το ξεχνάμε. <laughs> Παρόλο που οι, και συνα... όχι οι, οι συνάδελφοί μου με θεωρούν αιρετικοί, γιατί λειτουργούσα διαφορετικά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό, αυτά, αυτά λοιπόν είναι οι διαφορέ αυτή τη στιγμή από τι εννέα τις υπόλοιπε δημοτικέ παρατάξει που ναι. συμμετέχουν στα κοινά. Ναι. Ε, δεν θα σα ρωτήσω με ποιον θα συνεργαστείτε. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία διαφορετική. Σε, προ... σε μια άλλη κουβέντα όμω θα πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα, αυτά που εσεί θεωρείτε ότι γίνονται εύκολα. Να μιλήσουμε. Ναι για την καθαριότητα, να μιλήσουμε για το κυκλοφοριακό, να μιλήσουμε για την κοινωνική πρόνοια, να μιλήσουμε για τη σχολική στέγη, να μιλήσουμε για τον πολιτισμό, που πολλοί Βεβαίως. θεωρούν ότι ο πολιτισμό είναι τα πολιτιστικά και μόνο. Όχι. Όχι. Η κάθε μα κίνηση, πείτε το εσεί. Πάντα. Εσείς. Η κάθε μασκή... Ο πολιτισμό είναι τα πάντα. Τα πάντα. Από εμά που βγάζουμε τα σκουπίδια μα όταν ξέρουμε ότι έχουν απεργία οι πρωτοκαθαριστέ, ναι. μέχρι τον τρόπο που μιλάμε στον διπλανό μα. Μάλιστα. Όλα είναι πολιτισμό και όλα είναι παιδεία. Αυτά δεν είναι αντιμένα μεταξύ του αυτά τα δύο. Και αυτά ε, 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 καλλιεργούνται στο σπίτι, καλλιεργούνται στο σχολείο, αλλά καλλιεργούνται όμω και με παραδείγματα. Σωστά. Στη, μέσα στη ζωή. Σωστά. Ό, 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 όταν ό, ό, δι, με δει ο νεαρός που περπατάει δίπλα μου να, να, να καπνίζει το τσιγάρο μου, για παράδειγμα, γιατί είμαι καπνιστρή, έχω, έχω αυτό το ελάττωμα, να έχω τα σάκι τσέπης ή να ψάχνω να βρω αντί να το πετάξω στον δρόμο, τα σάκι να το σφίσω. Μία Πιστεύω δύο, ότι Θα, θα το κάνει μιμηθεί. το ίδιο. Θα το κάνει. Γιατί δηλαδή θα ντραπεί να το πετάξει κάτω. Πάντω ο, ο πολίτη πρέπει τον, τον, τον ηγέτη, τον, τον δήμαρχο ή οποιοδήποτε τον ηγέτη να τον παραδέχεται, δηλαδή να, να, να τον θεωρεί πρότυπο. Διαφορετικά δεν. Πρότυπο και δικό του. Συμφωνώ. Και δικό του άνθρωπο. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δηλαδή να τον, να τον παραδεχτεί ότι ναι, δουλεύει, κάνει, προσπαθεί κάνει κάνει. Διαφορετικά αρχίζει και αυτό να λέει και δεν πάει να ψηφίσει κιόλα. Ναι, ένα πρόβλημα. Όλα. Εγώ το έχω ακούσει κι αυτό. Δηλαδή ξεκινώντα μια συζήτηση με ανθρώπου που πηγαίνουν στι συνοικίε, το έχω κι αυτό. Δηλαδή, πάλι τα ίδια θα ακούσουμε. Mm. Και καταλήγει η κουβέντα στο ότι. Μωρή κάτι έχει να μα πει αυτή. Mm. Και από εκεί που ξεκινάω με δύο ανθρώπου, καταλήγω με είκοσι. Mm. Και δεν σταματάνε να μιλάνε. Τσακώνονται ποιο θα τα yeah, Και γίνεσαι, Γίνεστε και δέκτη αυτή τη στιγμή. Βέβαια, και yeah. εγώ είπα ότι αν, έχω, αν καταγράψω όλα όσα έχω yeah. καταγράψει yeah, οπότε, yeah, yeah. από τα ίδια τα στόματα των ανθρώπων, των πολιτών, θα βγάλω ολόκληρο βιβλίο. Θα φτιάχτηκε ένα τέτοιο βιβλίο. Yeah. Κύριε Σταρίδα, εγώ θα σας ευχηθώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα σα γιατί μα μένουν ακόμα. Πόσο, 26, 26 του Απριλίου αρχίζει η επίσημη προεκλογή. 4η Μαΐου. Η, 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 όχι η οχι επισημη για την τηλεόραση μιλάμε. Α, μετά. για την τηλεόραση. Από τι 26 Λάξ. και μετά ναι. μετράνε, αρχίζουν να γράφουμε ναι, τι ναι, εμφανίσει ναι. κτλ. Άρα ε, έχουμε ακόμα ένα διάστημα για να μπορέσετε να κινηθείτε με πάρα πολύ άνεση. Έχετε συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο, Σχεδόν ναι. Ναι. Σχεδόν να υπάρχουν κάποιε συλλήψει ακόμα. Φυσικά. Και θα κρατήσει και κάποιε θέσει για το τέλο. Ναι, ναι. Οπωσδήποτε ναι. γιατί πώ πάρει σωστά είναι κάποια πρόσ... ότι με τόσα άτομα όλοι αντιμετωπίσουμε, αντιμετωπίσαμε, όλο αυτό το διάστημα μεγάλη δυσκολία. Αλλά σιγά 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 σιγά. Είναι γεγονό. Σιγά, ναι. Είναι Δηλαδή ε, τώρα, ε, θέλουμε 650 σίλια... με 700 άτομα, άτομα, μόνο στο Δήμο. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν οικογένειε που μπορεί να έχουν και τρει φίλου ή γνωστού μέσα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ο αριθμό. Πολύ mm μεγάλο. Άρα Ηταν uh, δύσκολο όλο αυτό το διάστημα. Ηταν δύσκολο στον, στη συγκρότηση του ψυχοδυτικού. Αλλά εντάξει, το, εγώ είμαι ευχαριστημένη, πάρα πολύ ευχαριστημένη. Σα ευχαριστώ. ευχαριστώ που είστε μαζί μα απόψε. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ καλό, πάρα, κουράγιο, πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία δύναμη, Ναι, και αν μπορέσετε να τα περάσετε αυτά τα πράγματα που λέτε και εδώ, τόσο απλά και τόσο όμορφα στον κόσμο, τότε θα έχετε και την, την, την επιτυχία που χρειάζεστε. Εγώ, Δεν ξέρω αν αυτό είναι, ο, κοντελένα... είναι, ο μικρός ο χρόνος αυτός σας βοηθήσει. Γι' αυτό είπα πριν από λίγο ότι οι συνεργάτες θα πρέπει να κινηθούν παράλληλα με τη Λιάννα από την Σταρίδα. Συμφωνούμε απολύτως. Σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, ραντεβού την Παρασκευή. Γεια σας.